και με το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα σχέδια νόμου που έρχονται για κύρωση, οι συμβάσεις παραχώρησης και έρευνας των υδρογόνων ανθράκων, αναδεικνύει τη συνέχεια της κυβερνητικής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τις συμβάσεις που είχε υπογράψει ο κύριος Σταθάκης τις φέρνει για επικύρωση στη Βουλή σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, αυτή η συνέχεια προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με διάφορους αστεϊσμούς να δείξει ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, ότι αυτές οι συμβάσεις που κάνανε, τις κάνανε με σκοπό να στηριχθεί ο δημόσιος και να ενισχυθεί η δημόσια παρέμβαση, το δημόσιο συμφέρον, η προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά θα γινώσονται μέσα από τα ΕΛΠΕ. Παραχωρεί δηλαδή το δικαίωμα μιας δημόσιας πολιτικής σε μια επιχείρηση η οποία ενδιαφέρεται για το κέρδος της και η οποία βεβαίως το κέρδος της το έχει τη στιγμή που υπάρχει και ενεργειακή φτώχεια και πανάκριβα καύσιμα για το λαό. Αυτή λοιπόν η πολυεθνική θα προασπίσει το δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον. Και μάλιστα μια εταιρεία στην οποία το κράτος συμμετέχει με 35% και ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ιδιωτικοποιήσει. Και σήμερα τσακώνεται με τη Νέα Δημοκρατία που θα κάνει την καλύτερη ιδιωτικοποίηση. Λέγοντας βεβαίως τώρα από τη θέση της αντιπολίτευσης να μην πουληθούν τα ΕΛΠΕ. Ενώ όταν η κυβέρνηση δρομολογούσε την πώληση των ΕΛΠΕ. Και δεύτερον, μία άγωνη αντιπαράθεση και ένα υποκριτικό στην κυριολεξία ενδιαφέρον για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Λες και το περιβάλλον είναι μόνο κλιματική αλλαγή. Και δείχνουμε αυτή την υποκριτική ευαισθησία από ποια άποψη. 3,5 δισεκατομμύρια είναι τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου. 3,5 δισεκατομμύρια. Τα 3,2 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα έβαλε στο μαξιλαράκι για την αποπληρωμή του κρατικού χρέους. Και από αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια, σε 3,5 χρόνια έδωσε για την προστασία των δασών 15 εκατομμύρια. Και μέσα αυτά συμπεριλαμβανόσανται και η υπερορίωση των δασικών υπαλλήλων. Δηλαδή ούτε τις βενζίνες, ούτε τα κάψιμα να γυρίσουν τα δάση, όχι να προστατευτούν, να αναβαθμιστούν τα δάση. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα υποκριτικό ενδιαφέρον, αλλά και συνολικότερα μιλάμε υποκριτικό ενδιαφέρον. Γιατί κάτω από τον όρο κλιματική αλλαγή εκφράζει μια τεράστια σύγκρουση. Μια τεράστια σύγκρουση μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Και επί της ουσίας, πίσω από αυτή την κλιματική αλλαγή βρίσκονται πολύ μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες ενδιαφέρονται για τις λεγόμενες πράσινες επενδύσεις και βεβαίως για τεράστια κέρδη που πρόκειται να προκύψουν από αυτές τις λεγόμενες πράσινες επενδύσεις. Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα της υπόθεσης κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει γίνει σύγκρουση ανάμεσα σε πολυεθνικές, σύγκρουση ανάμεσα σε τεράστια συμφέροντα επιχειρηματικά κατά από το όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. Και βεβαίως αποτελεί παράδοξο να μιλάς ότι οι καπιταλιστές, ανεξάρτητα τι χρώμα έχουν, ενδιαφέρονται για το περιβάλλον τη στιγμή που από κοινού σκοτώνουν λαούς, βομβαρδίζουν περιοχές, κάνουν υπεριαλιστικές επεμβάσεις, οδηγούν εκτεταμένα ευρύτατα στρώματα, ακόμη και οι πολυεθνικές με οικολογική ευαισθησία, όπως ονομάζονται, έχουν εργαζόμενους χωρίς εργατικά δικαιώματα, τους εκμεταλλεύονται για μια χούφτα ψωμί. Και από αυτή την άποψη δηλαδή, τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το περιβάλλον, όσο και ο σώρος, ο γνωστός όρος, αναδεικνύει τις ευαισθησίες του, τις περιβαλλοντολογικές. Αλλά για να μην προχωρήσουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία είναι άγωνη συζήτηση και προσπαθεί να κρύψει την ουσία. Ποια είναι η ουσία στις σημερινές συνθήκες και την οποία τη διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, έχουμε 4 νέες συμβάσεις. Τι κάνουν αυτές οι συμβάσεις? Οι συμβάσεις αυτές εκχωρούν τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Και για ποιο σκοπό εκχωρείται αυτός ο ορυκτός πλούτος της χώρας? Μα για να διασφαλιστεί ακριβώς τα συμφέροντα των πολυεθνικών που συμμετέχουν σε αυτές τις κοινοπραξίες και οι οποίες έχουν υπογράψει, είναι οι αντισυμβαλόμενοι σε αυτές τις συμβάσεις. Άρα δηλαδή ο ορυκτός πλούτος της χώρας εκχωρείται στις πολυεθνικές, πολυεθνικές οι οποίες έχουν προβεί σε συμπράξεις με εγχώριους μονοπωλιακούς ομίλους. Και από αυτή την άποψη, ο μόνος λόγος για τον οποίο εκχωρούνται είναι ακριβώς για να θωρακίσουν, για να στηρίξουν το καπιταλιστικό κέρδος και όχι βεβαίως
την ικανοποίηση των λαϊκών αλλά και εκχώριων αναγκών όσον αφορά τα ζητήματα της ενέργειας. Και μιλάμε για ένα ορυχτό πλούτο ο οποίος δεν ανανεώνεται, δεν αναπληρώνεται, εξαντλείται. Έχει μια σημασία ιδιαίτερη να δούμε κατά ποιο περιβάλλον εκχωρούνται όλα αυτά. Μίλησαν οι εισηγητές και των προηγούμενων κομμάτων ότι μέσα από αυτές τις συμβάσεις, λέει, αναβαθμίζεται η γεωπολιτική θέση της χώρας μας. Θωρακίζονται, πώς το λέει, ασκούμε υπό εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας κυριαρχικά δικαιώματα με τις συμβάσεις αυτές. Δεν ρωτάτε και τη Λιβύη τι κυριαρχικά δικαιώματα ασκεί. Τη Συρία, το Ιράκ, αλλά και την Κύπρο. Ποια κυριαρχικά δικαιώματα ασκεί η Κύπρο στην ΑΟΣ που έχει ανακηρύξει όταν υπάρχουν εκεί τα τουρκικά γεωτρύπανα και κάνουν γεωτρήσεις δίπλα στις πολυεθνικές και στους στόλους. Και τι προστατεύει λοιπόν ο στόλος, ο νατοϊκός, ο γαλλικός και ο αμερικάνικος που είναι γύρω από την Κύπρο? Τις γεωτρήσεις των δικών του πολυεθνικών και όχι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Αλήθεια, πόσο πολύ προστάτευσαν όλες αυτές τις συμβάσεις το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας που παραμένει ακόμη υπό κατοχή? Άρα αυτά λοιπόν είναι υποκρισία. Ότι θα προστατευτούν, όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, αλλά αντίθετα ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως στην πνευρύτερη περιοχή υπάρχει μια τεράστια σύγκρουση. Εκφράζονται και εκδηλώνονται τεράστιοι ανταγωνισμοί και αντιθέσεις ανάμεσα από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τη Ρωσία για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς, για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών ενεργειακών πηγών και των δρόμων, και από την άλλη μεριά υπάρχει μια άλλη σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους διεθνείς εμπορικούς δρόμους. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες αυτές οι τεράστιες αντιθέσεις και ανταγωνισμοί που εκδηλώνονται έχουν οδηγήσει σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις, σε αλλαγές συνόρων, σε πολέμους, στην επιθετικότητα του Ισραήλ να κλιμακώνεται, σε μεγάλη συγκέντρωση νατοϊκών αλλά και ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, στην ισχυροποίηση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ της παρουσίας των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια, μετατρέποντας την Ελλάδα σε σημεοφόρο, πράγμα το οποίο το αποδέχτηκε και η σημερινή κυβέρνηση των Αμερικάνικων και Νατοϊκών υπεριαλιστών. Όλα αυτά, αλήθεια, διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, όταν έχουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου που παίζουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ? Και βεβαίως, πώς αλήθεια ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα όταν δεν έχουμε τολμήσει να ανακηρύξουμε ΑΟΣ? Πώς αλήθεια ασκείται αυτό? Δεν έχουμε ανακηρύξει ΑΟΣ. Και γίνονται και ξεκινάμε την παραχώρηση για έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων χωρίς να έχει ανακηρυχθούν οι ΑΟΣ. Και το τρίτο στοιχείο που διαμορφώνει αυτό το περιβάλλον είναι ακριβώς ότι όλες αυτές οι συμβάσεις που είναι καρμπών με τις προηγούμενες συμβάσεις που είχαν υπογράψει οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ επί Σαμαρά και Μανιάτη υπουργό, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μόνη της που είχε κάνει, αλλά και οι σημερινές. Αντιγραφή είναι αυτές οι συμφωνίες. Όλες αυτές οι συμφωνίες υλοποιούνται σε μια γενικότερη πολιτική απελευθέρωσης, ευρωνοσιακή πολιτική της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, της αγοράς ενέργειας συνολικότερα, όχι μόνο της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν, αυτή η πολιτική απελευθέρωση της ενέργειας έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο, κρατικό πλαίσιο, έρευνας και εκμετάλλευσης για τους υδρογονάνθρακες, το οποίο όμως αυτό το πλαίσιο είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των ομίλων, των πολυεθνικών. Κανένας έλεγχος δεν μπορεί, κανέναν έλεγχο επί της ουσίας δεν μπορεί να ασκήσει περιβόητη επιτροπή. Κανέναν απόλυτος έλεγχο στο τι ερευνάτε, ποια είναι τα αποτελέσματα των ερευνών, πώς θα αξιοποιηθεί ο πλούτος αυτός. Έτσι λοιπόν, ο ρόλος επί της ουσίας του κράτους περιορίζεται στον διανομέα του ενεργειακού πλούτου στους ενδιαφερόμενους ομίλους. Αυτό κάνει. Μοιράζει δηλαδή αυτή η επιτροπή οικόπεδα.
στους ενδιαφερόμενους ομίλους, ούτε καν να δεσμεύσει ένα μέρος της πιθανής εξόρυξης δεν κάνει. Και βεβαίως, εκτός από το ότι δεν υπάρχει ακριβώς κανένας έλεγχος του τι ερευνάται και ποια τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει ούτε καν ένα αυστηρό πλαίσιο αντιμετώπισης του υψηλού επίπεδου επαγγελματικού κινδύνου, που σε συνδυασμό με τις μειωμένες εγγύησεις προστασίας του περιβάλλοντος δημιουργούν κινδύνους μαζικής μεγάλης έκτασης ατυχημάτων. Και είναι δε χαρακτηριστικό ότι στις προηγούμενες μελέτες για τις προηγούμενες συμβάσεις δεν γίνονταν αναφορά. Φανταστείτε, κάνουμε έρευνα για εξόρυξη υδρογονανθράκων και δεν υπάρχει αναφορά στις μελέτες τις περιβαλλοντολογικές της περίπτωσης διαρροής τοξικών αποβλήτων. Τι περιβαλλοντολογικές μελέτες είναι αυτές? Δεν υπάρχει αναφορά στο γεγονός ότι στο Ιόνιο είναι σπαρμένο με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου από την επέμβαση στην υπεραλιστική του ΝΑΤΟ και το διαμερισμό της Ιουγκοσλαβίας. Και δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτές τις μελέτες, και στις προηγούμενες και στις σημερινές, ότι αυτές οι εξορίξεις θα γίνουν σε μια κατεξοχήν σεισμογενή περιοχή. Άρα δεν καμία μικροζωνική μελέτη πώς μπορεί να γίνουν και πού θα γίνουν αυτές. Και βεβαίως είναι τόσο μεγάλη η αυθαιρεσία και η ασυδοσία και της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης, που δεν έχουν καν, δεν υπάρχει χωροταξικός θαλάσσιος σχεδιασμός. Δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός χωροταξικός στη θάλασσα. Άρα λοιπόν ο καθένας μπορεί να κάνει οπουδήποτε θέλει, οτιδήποτε θέλει. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερά τα αποτελέσματα τα οποία θα υπάρχουν. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτές τις οδυνηρές επιπτώσεις. Και το τέταρτο στοιχείο το οποίο θέλουμε να θέσουμε είναι η μέθοδος εκχώρησης αυτών των ερευνών και της εκμετάλλευσης των οποιοδήποτε κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Επί της ουσίας υπογράφονται αυτές οι συμβάσεις χωρίς να υπάρχει κανενός είδους γνώση από το κράτος για το περιεχόμενο της εκμετάλλευσης. Παραχωρούμε δηλαδή οικόπεδα άγνωστης αξίας. Και μάλιστα ακόμη και μετά τις έρευνες το κράτος δεν μπορεί να έχει την πλήρη γνώση του αποτελέσματος των ερευνών. Γιατί δεν έχει κάνει ούτε καν το εξής απλό να διασφαλιστεί, δηλαδή ότι αποτελέσματα ερευνητικά παίρνει η εταιρεία ταυτόχρονα μεταφέρονται και στο κράτος. Αυτά τα ερευνητικά αποτελέσματα. Ούτε καν αυτό δεν μπορεί να κάνει. Και λέει, θα βάλω, λέει, μια επιτροπή από ειδικούς, από εμπειρογνώμονες που θα λέγουν τα στοιχεία. Ποια στοιχεία? Αυτά που θα τις δίνει η εταιρεία. Και μιλάτε για τις τεράστιες αξίες και τα τεράστια έσοδα που θα έχει το κράτος. Πολύ δε περισσότερο όταν όλο αυτό το κάνετε, και γι' αυτό ονομάζουμε αυτές τις συμβάσεις και ληστρικές, πέρα από το ότι είναι σε βάρος των συμφερόντων και των αναγκών του λαού, σε βάρος του περιβάλλοντος, είναι και ληστρικές αυτές οι παραχωρήσεις τις οποίες κάνετε. Και αυτές η ληστρικότητα έχει να κάνει σε σχέση με τι? Ότι βεβαίως οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί αυτές θα προσπαθήσουν να διαχειριστούν τον όποιο ταμιευτήρα υδρογονανθράκων βρουν αποκλειστικά και μόνο όχι με την πλήρη αξιοποίηση του κοιτάσματος, αλλά του τίματος εκείνου το οποίο θα είναι το πιο αποδοτικό και το πιο κερδοφόρο. Και τρίτο στοιχείο το οποίο μπαίνει μέσα σε αυτή τη ληστρικότητα είναι το γεγονός ότι όλο αυτό θα υπολογίζεται με βάση το γεγονότος ότι θα είναι μη επεξεργασμένο το καύσιμο το οποίο θα βγαίνει. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά το τι κερδοσκοπία γίνεται με βάση τη λογική όταν τη στιγμή υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές ανάμεσα σε θυγατρικές των πολυεθνικών με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται τεράστια έσοδα τα οποία θα έχουν αυτές οι πολυεθνικές από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της περιοχής. Άρα λοιπόν πουλάτε για ένα κομμάτι ψωμί τον ορυχτό πλούτος της χώρας στις πολυεθνικές, υπονομεύετε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, υπονομεύετε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να μπορεί να αξιοποιήσει για δικό του λογαριασμό τον ορυχτό πλούτο και υπονομεύετε την προστασία του περιβάλλοντος. Εκεί οδηγούν
αυτές οι συγκεκριμένες συμβάσεις και γι' αυτό ακριβώς το ΚΚΕ καταψηφίζει και τις τέσσερις αυτές συμβάσεις και τις αντίστοιχες κυρώσεις νόμου.